συμμετοχή στα πολυκλήθιστα τα καταστήματα σήμερα. Τι διεκδικείτε και τι προσδοκάτε από αυτή την κινητοποίηση? Τα Τρίκαλα συμμετέχουν στην πανελλαδική κινητοποίηση της ΠΟΕΣΕ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Σήμερα όλη η πόλη, όλη η εστίαση έχει κατεβάσει ρολά. Δεν είμαστε εδώ γιατί δεν έχουμε εργασία, αλλά είμαστε εδώ επειδή επεμβαίνει η πολιτεία στην εργασία μας καθοριστικά και με τρόπο που δεν μπορεί να μας αφήσει να λειτουργήσουμε τα καταστήματά μας. Όταν σου λέει δούλεψε με το 60% της δυναμικότητας, δηλαδή μόνο με εμβολιασμένους, αλλά από την άλλη σου ζητάει το 100% του ενοικίου. Όταν σου λέει μη βάζεις μέσα ανεμβολίαστους, τη στιγμή που υπάρχει τρόπος, όπως συμβαίνει και σε άλλους κλάδους, να μπαίνουν μέσα με rapid test. Καταλαβαίνετε ότι η εστίαση δεν είναι πλαστελίνη, κάθε φορά να δέχεται και νέα μέτρα τα οποία καταρχήν ο κόσμος δεν μπορεί να κρατήσει. Είμαστε εδώ, ζητάμε συγκεκριμένα μέτρα, όχι μόνο μέτρα οικονομικά, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και να περάσει σωστά στην κοινωνία. Ζητάμε μέτρα με τα οποία θα μπορέσουμε να δουλέψουμε τα καταστήματά μας όπως εμείς γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Να αρχίσω να σας πω επιγραμματικά. Είναι η συνέχιση επιδότηση του ενοικίου, όπως τη γνωρίζαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Είναι η μείωση του ΦΠΑ στο 6%. Είναι η συνέχιση της δυνατότητας αναστολής εργασίας κάποιων εργαζομένων. Οι επιστρεπτές προκαταβολές που δόθηκαν να γίνουν μη επιστρεπτές. Αλλά από εκεί και πέρα σημαντικά θέματα όπως να μπαίνουν οι ανεμβολίαστοι με rapid test και στους εσωτερικούς χώρους ώστε να μπορούμε να δουλεύουμε με την πλήρη δυναμικότητα των καταστημάτων, μας. Από εκεί και πέρα πολύ σημαντικό και πάγιο αίτημα του κλάδου μας είναι να υπάρχει αντιπροσωπεία της ΠΟΕΣΕ όταν παίρνονται κυβερνητικές αποφάσεις. Δεν γίνεται να παίρνουν αποφάσεις για εμάς χωρίς να ακούνε εμάς που ξέρουμε πώς λειτουργούν τα καταστήματά μας και πώς γίνεται η εύρυθμη λειτουργία τους. Κλείσαμε σήμερα μια μέρα για να μην κλείσουμε οριστικά και νομίζω, επειδή από τις πληροφορίες που έχω, το κλείσιμο είναι μαζικό σε όλη την Ελλάδα, θα σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα στην κυβέρνηση, ένα μήνυμα δυναμισμού της κινητοποίησης αυτής της σημερινής και σίγουρα η κυβέρνηση θα μας δει αλλιώς, θα κάτσουμε σε ένα τραπέζι να πάρθουν σωστές αποφάσεις για τον κλάδο μας. Εγώ τι να πω τώρα, παιδιά. Καθολική συμμετοχή. Ναι, σήμερα, όπως είπε και ο πρόεδρος ο Ηλιάδης, κάνουμε μια συγκέντρωση που είναι πανελλαδική. Η συμμετοχή είναι πρώτη φορά στο χρονικά να είναι 100% συμμετοχή των συναδέλφων. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να τους ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά για τη μεγάλη τους συμμετοχή. Μόνο με αγώνες μπορούμε να κερδίσουμε κάτι. Γιατί αυτό, επειδή δύο χρόνια τώρα να έχουν στοχοποιήσει τον κλάδο της εστίασης και γενικότερα ό,τι έχει σχέση με το είδος το δικό μας, είναι και παράλογο, αλλά είναι και άδικο. Γιατί όποιο μέτρο θέλει η κυβέρνηση να περάσει, το ξεκινάει πρώτα από την εστίαση. Και πολύ φοβάμαι ότι οι εμβολιασμένοι θα έχουν κόκκινη κάρτα για πολλά χρόνια ακόμη, γιατί το βλέπετε ότι κάνοντας το εμβόλιο να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας, όχι δεν έχουμε πάρει τη ζωή, μας λένε για τρίτο εμβόλιο, μας λένε για τέταρτο εμβόλιο και φανταστείτε πότε να φτάσει το τέλος και μάλλον θα είναι πολύ αργά. Θέλω να, και από αυτήν τη στιγμή θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη στήριξη που μας κάνετε όλο αυτό το διάστημα. Ευχαριστώ, παιδιά. Νίκο Παγκασία. Καλημέρα. Καταρχήν ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους για τη συμμετοχή που υπάρχει. Δεν περιμένουμε τίποτα από μια κυβέρνηση των ολιγαρχών η οποία έχει μοιράσει όλα τα χρήματα στα κανάλια χωρίς αγώνα να στηρίξει τα μικρομεσαία επιστημιστικά επαγγέλματα. Θέλουμε μόνο αγώνα. Αυτοί είναι εκπρόσωποι των λίγων και όχι δικοί μας. Ευχαριστώ πολύ. Ανατροπή τώρα. Yeah.
μέσα μια φορά παλιά, πέντε ώρα το πρωί.